χώρα, στον περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, στη χώρα είναι τεράστια. Εύχομαι, ελπίζω, οι κυβερνώντες και αυτοί που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα να αντιληφθούν ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση. Δεν είναι δυνατόν, συνάδελφοι, να παρακαλάμε να μην είναι τα μουσεία μας κλειστά. Δεν είναι δυνατόν να παρακαλάμε να μας φέρουν προσωπικό να κάνουμε ασκαφές. Δεν είναι δυνατόν να παρακαλάμε συνέχεια για τα αυτονόητα. Κουραστήκαμε πια. Κουραστήκαμε να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Εγώ πριν μερικά χρόνια μπορούσε κάποιος να με χαρακτηρίσει με 40 κιλά πάνω ελέφαντα. Έκανα κι εγώ μια προσπάθεια. Ας κάνουν κι αυτοί μια προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια με το σταγονόμετρο να πάμε να ανοίξουμε τα μουσεία και εκεί που ζητάμε περισσότερους. Για ποιο λόγο ζητάμε περισσότερους? Διότι εγώ θέλω να βολέψω κανένα δικό μου? Με τον ΑΣΕΠ τους παίρνουμε όλους. Και να μην γίνεται τίποτα. Και να τους παίρνουμε συνέχεια λιγότερους. Πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία? Πού? Δηλαδή καλούμε εμείς τώρα το φυλακτικό προσωπικό που είναι λιπέστατο να ανοίξει διπλοβάρδια το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και τον αρχαιολογικό χώρο και το ίδιο εξηγημένο. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν πάει κάτι στραβά? Έχουμε εύκολο βέβαια το θύμα, έτσι. Θέλουμε τα μουσεία να είναι ανοιχτά εκτός των άλλων, διότι έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες να τα επανεκθέσουμε, να τα κρατήσουμε, να τα διατηρήσουμε σε μια καλή λειτουργία κτλ. Δεν το ζητάμε για μας. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται ξένοι και να θέλουν να δουν, για παράδειγμα, το Μουσείο της Οικειώνας και το Μουσείο της Οικειώνας να είναι κλειστό από το Μάρτι. Έγινε επανέκθεση πριν μερικά χρόνια, πρόσφατα σχετικά, και το περισσότερο καιρό αυτό το μουσείο είναι κλειστό. Είναι 2-3 αρχαιοφύλακες. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Ελπίζω ότι η βαριά βιομηχανία που λένε μερικοί κοινοποιημός, να μην το λένε μόνο, να προσφέρουν